Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη και μάλιστα από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους, σελίδα 1039. Σελίς 1039, β' κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Σελίς 1039, δεύτερο κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ώστε εις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβονδούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο ο Θεός υπερύψωσε αυτόν και χάρισε εις αυτόν όνομα, το υπερπάνω όνομα, δια να κλείνει στο όνομα του Ιησού παγώνει επ' ουρανίων και επ' υγείων και κατακτονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεσαι την αυτόν σωτηρία, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενναίας σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τον κόσμο, κρατούνται στον λόγο της ζωής διακάφημά μου εν τη μέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα, αλλά εάν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας πιστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών, ως αυτός δε και εσείς χαίρετε και συγχαίρετε με τεμού. Αμήν. Αφού λοιπόν ο Απόστολος Παύλος περιέγραψε και πρότεινε, και μάλιστα με μεγάλη έμφαση, να πολιτεύονται αξίως του Ευαγγελίου, και τούτο σημαίνει την ενότητα της πίστεως του Πνεύματος του Αγίου και του συνδέσμου της τελειότητας που είναι η αγάπη, αυτό είναι το να πολιτεύομαι αξίως του Ευαγγελίου, εξηγεί ότι στέκεστε σε ένα πνεύμα, στην ενότητα του Πνεύματος, και συναγωνίζεστε με μια ψυχή δια την πίστη του Ευαγγελίου, στην ενότητα της πίστεως, και εν τέλει, γιατί αν δεν υπάρχει ο σύνδεσμος τελειότητας που είναι η αγάπη, δεν υπάρχει τελειοποίησης, και εν τέλει η αγάπη που καλύπτει πλήθος αμαρτιών είναι αυτή που συνδέει τα πάντα για την τελειότητα εις την τελειότητα. Στη συνέχεια περιέγραψε το πώς πρακτικά πολιτεύεται ο άνθρωπος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, όπως την περασμένη Δευτέρα είδαμε, όταν υπάρχει η προτροπή ενθάρρυνση της αγάπης του Θεού Πατρός που είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, όταν υπάρχει η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, και όταν υπάρχουν τα σπλάχνα και οι κτιρμοί με τη χάρη του Χριστού, και εν τέλει όταν υπάρχει η αγάπη και πάλι στην πρακτική ζωή που φέρνει την ενότητα στις καρδιές των αδελφών, ώστε η ενότητα αυτή οδηγεί στο να φρονούμε το αυτό, να έχουμε προς αλλήλου την ίδια αγάπη, και μάλιστα την αγάπη με την οποία ο Χριστός μας αγάπησε, να είμαστε ομόψυχοι, δηλαδή να έχουμε το ίδιο θέλημα και να φρονούμε το αυτό το ίδιο πνεύμα. Αλλά ιδιαιτέρως δε, για να σταθούμε στον πρακτικό αγιασμό, στο πρακτικός πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου, είναι απαραίτητο η σχέση μας με τους αδελφούς μας να μην έχουν ματαιοδοξία ή αντιζηλία, αλλά αντιθέτως να θεωρούμε ο ένας τον άλλον, να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας, και ιδιαιτέρως επίσης να μην κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, αλλά να κοιτάμε και τους άλλους, και μάλιστα και κάπου αλλού θα δείτε να κοιτάμε περισσότερο τους άλλους, και τέλος φτάνει στην τελειοποίηση του χριστιανού,
που είναι το φρόνημα του Χριστού ή όπως αλλιώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα του Χριστού. Και διαβάζω από τη σελίδα 999, πριν πούμε στην ανάλυση του φρονήματος του Χριστού ή του πνεύματος του Χριστού, στη σελίδα 999 προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο και στο 9ο κεφάλαιο και 9ο εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Σεις όμως δεν είστε τη σαρκός», που είναι απαραίτητο, δεν υπάρχει μέσα μας, δεν πρέπει να υπάρχει μέσα μας το σαρκικό φρόνημα, αλλά πρέπει να υπάρχει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, και μάλιστα όχι μόνο να ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά και να περπατούμε κατά το Πνεύμα, καθώς ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας δια του Ιησού Χριστού, να δουλωθούμε εις τον Θεό και Πατέρα, ώστε ο καρπός μας να είναι εις αγιασμόν και το τέλος μας η ζωή αιώνιος. Και τι σημαίνει να δουλωθούμε στον Πατέρα Θεό? Σημαίνει ελεύθεροι ον πάντων, να είμεθα δούλοι εμείς οικειοθελώς εις πάντας, με στόχο όχι να γίνουμε μεγάλοι, αλλά να κερδίσουμε τους περισσότερους εις δόξαν Θεού Πατρός. Και αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από την απόλυτη, όπως θα δούμε στο φρόνημα του Χριστού σε λίγο, υπακοή μας στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ξαναδιαβάζω από το 9, «Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του Πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν». Όχι αν μας βαφτίσει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο δια του Ιησού Χριστού, ιδιαιτέρως αν κατοικεί όμως το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Δηλαδή δεν είναι να μας επισκέπτεται, να μας πληρώνει και να ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Είναι να μας επισκέπτεται, να μας πληρώνει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο, και το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγεί να καταστρέφουμε τα έργα της σαρκός και να περπατάμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, που είναι και ο τελικός σκοπός του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο μας εδόθη σαν υπόσχεση από το Θεό δια του Ιησού Χριστού, ότι το Πνεύμα το Άγιο θα μας οδηγεί πάσαν την αλήθεια, καθώς μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, πάντοτε άγονται, μάλιστα λέει το κείμενο, είναι αληθώς μαθητές του Χριστού. Άρα, «Σεις δεν είστε της σαρκός, αλλά του Πνεύματος, μόνο εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν». Και συνεχίζει: «Αλλά δεν φτάνει μόνο και το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί εν ημίν, αλλά και αν της δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού δεν είναι αυτού. Δεν ανήκει στο Χριστό. Εάν δε ο Χριστός είναι μέσα μας και αυτό πραγματοποιείται, ισχύει μόνο εφόσον το φρόνημα του Χριστού είναι εν ημίν, εάν λοιπόν ο Χριστός είναι μέσα μας, τότε και μόνο τότε το σώμα μας είναι νεκρό δια την αμαρτία, το δε πνεύμα μας είναι ζωντανό για τη δικαιοσύνη του Θεού». Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε, όπως και ο Χριστός, το φρόνημα του Χριστού στη ζωή μας, το πνεύμα του Χριστού στη ζωή μας, ώστε ο Χριστός να κατοικεί μέσα μας, με αποτέλεσμα το σώμα μας να είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα μας ζωντανό για τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι λοιπόν ανάγκη να γνωρίζουμε ποιο είναι το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού. «Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο, ήτο και εν το Χριστό Ιησού». Και γιατί λέει ήτο? Τον καιρό της σαρκός αυτού, όταν ήταν σαν άνθρωπος, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν άνθρωπος, είναι άνθρωπος αναισθημένος, αλλά ποτέ δεν έπαψε να είναι Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Λόγος του Θεού. Και περιγράφει τώρα με λεπτομέρεια, και ελπίζω ο Θεός να μας φωτίσει, να κατανοήσουμε τι σημαίνει το φρόνημα του Χριστού να είναι μέσα μας, το οποίο, επαναλαμβάνω, όταν είναι, τότε το σώμα μας είναι νεκρό
για την αμαρτία και το πνεύμα είναι ζωντανό για τη δικαιοσύνη του Θεού. Τόσο σοβαρό είναι, αδελφοί αγαπητοί, να είναι το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, εξού και ο Χριστός μέσα μας. Εάν δεν έχουμε το φρόνημα του Χριστού, δεν κατοικεί ο Χριστός μέσα μας. Έρχεται, τον διώχνουμε, τον απομονώνουμε. Καλά, μπορούμε να διώξουμε τον Χριστό από τη ζωή μας πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Εάν μπουν άλλες μέρημνες, αλλά αν μπουν άλλες σκέψεις, αν μπει άλλη ματαιοδοξία ή φιλοδοξία, αν μπει εν γέννη άλλο φρόνημα. Όταν λοιπόν είναι μέσα μας το φρόνημα του Χριστού, το κατοικεί και ο Χριστός μέσα μας, και παρόλα αυτά επαναλαμβάνω, τότε το σώμα μας είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα του Χριστού είναι ζωντανό για τη δικαιοσύνη του Θεού. Ποιο είναι το φρόνημα του Χριστού? Ότι εν μορφή Θεού υπάρχον, είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού, είναι ο χαρακτήρα της υποστάσεως του Θεού, αλλά είναι και ο αληθινός Θεός. Ποτέ δεν έπαψε να είναι στον ουρανό ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Εν μορφή Θεού υπάρχον, ο Λόγος του Θεού, δεν θεώρησε ότι του έκλεψε κάποιος τη δόξα του με το να του πει πήγαινε στη γη, γιατί έτσι και έγινε, καθώς ο Πατέρας Θεός είπε ποιος θα υπάγει δι' μας κάτω στη γη για τη σωτηρία των ανθρώπων, και ο Χριστός απάντησε μέσα από τον προφητικό λόγο, είναι φανερωμένο, ιδού εγώ ο Θεέ με χαρά θα πάω να κάνω το θέλημά σου. Δεν ενόμισε εν μορφή Θεού υπάρχουν ότι είναι αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, γιατί θα έλεγε κανείς απεμακρύνθη πως η δόξα του Χριστού κλείστηκε μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα. Μέσα μου κατοικεί ο Γιώργος, αυτός τον οποίο έφτιαξε η ψυχή μου και το πνεύμα μου. Μέσα στο σώμα του Ιησού του Ναζωραίου κατοικούσε ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός. Ο Πατέρας Θεός δεν ονειδίστηκε, δεν υβρίστηκε, δεν προσευλήθη. Ο Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος ονειδίστηκε και εν τέλει έγινε κατάρα. Και αυτό δεν το θεώρησε ότι του άρπαξαν τη δόξα, αλλά αντιθέτως μάλιστα ο Χριστός είπε έρχομαι με χαρά ο Θεέ για να κάνω το θέλημά σου. Δεν τον ανάγκασε ο Θεός να πάει, αλλά με χαρά πήγε για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Και αυτό το φρόνημα θέλει ο Θεός να έχουμε. Γιατί όταν κουβαλάμε τον ονειδισμό του Χριστού στην πλάτη μας, το σταυρό του, όταν ομολογούμε ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, οι συνέπειες μέσα στον κόσμο δεν είναι χειροκροτήματα. Ποτέ δεν θα σε χειροκροτήσουν γιατί είσαι χριστιανός. Ποτέ δεν θα σου δώσουν συγχαρτήρια γιατί πίστεψες στον Ιησού Χριστόν. Θα σε βρίζουνε, θα σε προσβάλλουνε, θα σε θεωρήσουν χαζό και οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως που το ξέρεις, γιατί το ξέρεις? Γιατί ο Χριστός μας είπε όποιος θέλει να έρθει πίσω μου θα πρέπει πρώτον να παρνηθεί τον εαυτό του. Μην νομίζοντας ότι είναι αρπαγή το να παρνηθείς τον εαυτό σου, να αφήσεις δηλαδή τις ικανότητές σου, τη δόξα σου, την αξία σου, το όνομά σου και να γίνεις αιρετικός. Δεν είναι αρπαγή αυτό, μην το νομίσεις. Τι να κάνω, όποιος με ομολογήσει, το είχα πει, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, αυτόν εγώ θα ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων, χαλάλι του θα τον ομολογήσω. Όχι έτσι, το δεν αρέσει στον Θεό. Με χαρά ομολογούμε Ιησού Χριστόν. Όταν ομολογούμε με χαρά δοξάζεται το όνομα του Χριστού.
Όταν ομολογούμε με στενοχώρια, μέσα από το στόμα μας, μέσα για να μην ντρεπόμαστε, είσαι χριστιανός, όχι, όπως ο Πέτρος. Εσύ είσαι, λέει, μαζί του, όχι, λέει, δε ποτέ, σου ορκίζομαι. Το ίδιο φρόνημα θέλει ο Θεός να έχουμε κι εμείς. Με χαρά να ομολογούμε ότι απαρνούμενοι, δηλαδή τον εαυτό μας, ότι ανήκουμε στο Χριστό. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, να πάρουμε και το σταυρό μας. Δηλαδή τι σημαίνει, μην τον αφήσουμε. Όποιος είναι ο σταυρός που σου έχει δώσει ο Χριστός, είναι για να σε αναβάσει στο Γολγοθά και στο τέλος να σε αναστήσει. Ο σταυρός που σου δώσει ο Χριστός δεν είναι τυχαίος. Και τι είναι ο σταυρός? Η ομολογία σου, η ταλαιπωρία σου, η δοκιμασία σου. Όχι ότι είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας ή της ασοφίας σου, ότι είναι αποτέλεσμα της ενέργειας του Θεού που σε στενοχωρεί και σε ταλαιπωρεί. Αυτός είναι ο σταυρός σου. Και τότε θα μπορείς να ακολουθείς τον Χριστό που θα σε οδηγεί από ευλογία σε ευλογία και από δόξα σε δόξα. Αλλά μην το θεωρήσεις ότι σου άρπαξε κάποιος το να είσαι ο κάποιος. Τώρα δεν είσαι ο κάποιος, τώρα είσαι ο δούλος, ο υπηρέτης. Εγώ τώρα θα υπηρετήσω το πιτσιρικά αυτόν, ναι, εκείνη την αδερφή αυτόν, τον αδερφό, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Δεν είσαι χριστιανός εσύ. Δεν έχεις το φρόνημα του Χριστού. Δεν κατοικεί ο Χριστός μέσα σου. Δεν είσαι νεκρός για την αμαρτία. Δεν είσαι αναισθημένος για τη δικαιοσύνη του Θεού. Απαραίτητο να παρνηθείς τον εαυτό σου και μάλιστα με χαρά, και η χαρά σου να είναι πλήρης δια Πνεύματος Αγίου. Και αν το νομίσεις ότι σου αφαίρεσε τη δόξα ο Θεός, γιατί εν τέλει θα σου δώσει τη δική του τη δόξα αν συνεχίζεις να έχεις το φρόνημα του Χριστού. Και πώς λοιπόν δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό στην πραγματικότητα, στην πράξη? Λαβών, αλλά εαυτόν εκένωσε. Από τι εκένωσε τον εαυτό του? Πολύ του τη δόξα, και μάλιστα το λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος, το διάβαζα σήμερα στην επιστολή του προς Κορινθίους Β, λέγει: διότι εξεύρεται τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στη ζωή σας, ότι ον πλούσιος επτόχευσε για σας, για να πλουτίσετε εσείς με την πτωχία τη δική του. Αυτό θα πει εκένωσε τη δόξα του. Εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, όχι από τη θεότητα. Δεν έπαψε να είναι Θεός. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά διάβασα, άκουσα ότι ο Πάπας ανακοίνωσε ότι ο Ιησούς, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, μπορεί να είναι και σαν χλαμάρες του ίντερνετ, ανακοίνωσε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι άνθρωπος μόνο. Τον απέκλεισε από τη θεότητα, εάν είναι αλήθεια. Βέβαια δεν παραξενεύουμε, γιατί μία από τις πρώτες αιρέσεις της χριστιανοσύνης είναι ο αριανισμός, η θεωρία του Αρίου, ο οποίος πρώτος είπε το περίφημο κενοτικό, αν το έχετε ακούσει, ότι εαυτόν εκένωσε από τη θεότητα. Άρα εχμαλωτίστηκε. Άρα σταυρώθηκε όχι με τη θέλησή του, σταυρώθηκε γιατί τον σταύρωσαν. Δηλαδή φοβερή αίρεση απολίας. Ο Ιησούς Χριστός λέει: την ψυχή μου βάλω γιατί θέλω. Εάν δεν θέλω, δεν τη βάζω, αλλά θέλω και τη βάζω για σας. Επτόχευσε ώστε με τη δική του την πτωχία να πλουτίσει εμάς από την πτωχία που έχουμε έξω από την παρουσία του Θεού. Εκένωσε λοιπόν τον εαυτό του από τη δόξα του. Και πώς είσαι βέβαιος ότι εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του? Πώς εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του? Λαβών δούλου μορφή. Άλλο είναι Θεός και άλλο μορφή ύπαρξης. Εκεί
η μορφή ύπαρξής του ήταν η θεότης του. Εδώ η μορφή ύπαρξής του είναι του δούλου και θα δούμε σε λίγο του ανθρώπου. Εκένωσε λοιπόν τον εαυτό του από τη δόξα του λαβών δούλου μορφή. Έγινε δούλος. Και πού φαίνεται ότι έγινε δούλος? Η ωραιότερη στιγμή της δουλείας του Ιησού Χριστού ήταν όταν λίγο πριν παραδοθεί στο περίφημο λεγόμενο μυστικό δείπνο, πήρε πετσέτα προσώψιον, γονάτισε και έπλυνε τα πόδια όλων των μαθητών συμπεριλαμβανομένου και του Ιούδα. Πράγμα το οποίο τότε στην Παλαιά Διαθήκη έκαναν μόνο οι δούλοι. Ποτέ ο Κύριος του σπιτιού δεν έπλαινε πόδια, έστω και του πιο έντιμου προσκεκλημένου του. Φώναζε το δούλο, όπως έκανε ο Αβραάμ, και έπλαινε τα πόδια των τριών που τον επισκέφτηκαν. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όμως, χωρίς να του πει τίποτα, μόνο και μόνο επειδή ήταν το θέλημα του Πατρός. Γιατί ήταν το θέλημα του Πατρός? Γιατί ο προφητικός λόγος λέει: «Ιδού ο δούλος μου εις τον οποίον ευαρεστήθη». Δεν τον απέστειλε σαν Κύριο, σαν δούλο τον απέστειλε. «Ιδού ο δούλος μου στον οποίον ευαρεστήθην», και το κείμενο μάλιστα του αρχαίου λέει «Ιδού ο πες μου», δηλαδή ο δούλος μου ο αγαπημένος στον οποίον ευαρεστήθηκα. Άρα λοιπόν η πρώτη ενέργεια που έκαμε έχοντας σαν άνθρωπος το φρόνημα το οποίο θέλει ο Θεός να έχουμε εμείς είναι: εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του λαβών δούλου μορφή. Και όταν έλαβε δούλου μορφή, τότε έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Και γιατί έγινε όμοιος με τους ανθρώπους? Θέλω να το δούμε μαζί, να πάμε σε σελίδα 1061, γιατί ό,τι κάνει ο Χριστός δεν το κάνει, συγχώρεσέ με Θεέ μου, για πλάκα. Έχει λόγο, έχει αιτία, και αυτό αποτελεί και την απόδειξη ότι πρέπει να γίνουμε μιμητές του Χριστού, όπως και ο Παύλος. Λέει λοιπόν σελίδα 1061 στο β' κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, β' 16. «Διότι», λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, «βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ φύσιν ανέλαβε, καθώς είναι το σπέρμα του Αβραάμ». Και εξηγεί: «Όθεν», επειδή ανέλαβε φύσιν σπέρματος Αβραάμ, «όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς». Γι' αυτό έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Γιατί έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς. Γιατί έτσι θα γινόταν ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν, δια να κάμει εξιλέωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού. Γιατί? Επειδή καθότι αυτός πειραστής δύναται, σε οτιδήποτε αυτός πειράστηκε, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Γι' αυτό και εσύ πρέπει να έχεις αυτό το φρόνημα. Γιατί? Γιατί σε καθιστά, βεβαίως όχι αρχιερέα, αλλά ιερέα και βασιλέα του Θεού του Υψίστου. Για να μπορείς όμως να ιερατεύεις, πρέπει να πειραστείς καθομοίωσιν του Χριστού, του ανθρώπου Χριστού Ιησού, καθομοίωσιν των Αγίων ανθρώπων του Θεού, ώστε από όσα έπαθε, λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, ο Ιησούς ο Ναζωραίος έμαθε. Δεν μπορείς να μάθεις αν δεν πάθεις. Δεν μπορείς να διδάξεις αν δεν ζήσεις. Γι' αυτό οι άνθρωποι που δεν έχουν πειραστεί, επιτρέψει δηλαδή ο Θεός το διάβολο να τους πειράξει και να φέρει και ο Θεός δοκιμασία, δεν μπορούν να συμπάσχουν. Και πώς, παραδείγματος χάρη, πώς πειράζομαι? Πειράζομαι επειδή έχω παιδιά και ξέρω τι σημαίνει να μεγαλώσει παιδιά. Γι' αυτό και ο πρεσβύτερος πρέπει να έχει παιδιά. Γιατί αν δεν έχει μεγαλώσει ο ίδιος παιδιά, να δει τη γλυκά, να δει την ταλαιπωρία,
να μη σ' αφήνει να κοιμηθείς το βράδυ όταν είναι μερών και μηνών και να μην ξέρεις τι να κάνεις και να βοηθήσεις τη γυναίκα σου και να κοιμηθεί και αυτή λίγο και να μεγαλώσει και να μην τρώει και να μεγαλώσει και να αρρωστήσει και να μεγαλώσει και λίγο περισσότερο και να μη σ' ακούει και να πρέπει τώρα εσύ να τον μάθεις την υπακοή. Πόσες ώρες προσευχής έχει ρίξει ο κάθε πατέρας και κάθε μητέρα για το παιδί του? Μόνο ο ίδιος το ξέρει. Όποιος δεν έχει μεγαλώσει παιδιά δεν ξέρει τι σημαίνει προσεύχομαι για το παιδί μου. Άντε και να μεγαλώσει μετά, γιατί όσο είναι μέχρι την παιδική ηλικία βολεύεται. Όταν μπει στην εφηβεία εκεί τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Πώς θα τον υποτάξεις τώρα? Να γιατί δεν γίνεται πρεσβύτερος αυτός ο οποίος δεν είναι παντρεμένος να ξέρει τη γλύκα του γάμου. Γιατί όλοι θέλουν να παντρευτούν και όλες. Και ήρθε μια άδερφη και μου λέει, άδερφε δεν μου είπες τι σημαίνει γάμος πριν παντρευτώ. Δεν είναι εύκολο πράγμα να έχεις να κάνεις με μια γυναίκα και καλά να είναι αναγεννημένη και ευλογημένη και υπάκουη και να έχει μεγαλώσει την παρουσία του Θεού, να έχεις καμία γυναίκα γκρινιάρα. Να σου πω εγώ σταυρός. Ζηλιάρα, να σου πω εγώ σταυρός. Βεβαίως ισχύει και στους άντρες αυτό. Να σου πω εγώ σταυρός μετά. Γιατί όταν το παίζεις ελεύθερος και ωραίος, τι θα πας να πεις στον άλλον που ταλαιπωρείται στην οικογένειά του? Θα του διδάξεις πώς να μεγαλώσει παιδιά? Και αυτό είναι το μικρό παράδειγμα. Και το εννοώ το μικρό παράδειγμα. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς. Κατά πάντα γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και ο χριστιανός εσύ και εγώ πρέπει να γίνουμε όμοιοι με τους αδελφούς μας. Τι σημαίνει όμοιος? Φοράς τα παπούτσια του. Να είσαι πατέρας και να είναι πατέρας. Να είσαι μικρός και να είναι μικρός. Να είσαι γέρος και να είναι και γέρος. Πώς εγώ θα διδάξω το γέρο όταν εγώ δεν είμαι γέρος? Θα μου πεις θα πρέπει να γεράσω? Αδερφοί, όλες οι ηλικίες υπάρχουν μέσα στην εκκλησία. Και οι μικροί και οι μεγάλοι και οι μόνοι και οι παντρεμένοι και με λίγα παιδιά και με πολλά παιδιά και με όλα. Και πρέπει να μπορούμε να φοράμε τα παπούτσια του αδερφού μας, να γίνουμε όμοιοι. Αλλιώς θα τους βλέπουμε αφιψηλού. Που είμαι μορφωμένος, αυτό δεν ξέρει γράμματα, τι να μου πει εμένα? Έχει να σου πει από τα γράμματα που έχει μάθει στη ζωή, από τα γράμματα που έχει μάθει στο πεζοδρόμιο. Έχει να σου πει από τα γράμματα που έχει μάθει στο ταμείο του. Έχει να σου πει. Αλλά για να μπορείς να γίνεις όμοιος, το βασικό είναι αυτό που θα δούμε στο τέλος, πρέπει να υπάρχει ταπείνωση. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του Χριστού τα λέμε γρήγορα γρήγορα. Πρώτο είναι να διοτελείς, δεν κοιτάει το συμφέρον του. Κοιτάει την λόγω αγάπης το συμφέρον σου. Γιατί αν εγώ κοιτάω το συμφέρον μου, τότε θα έρθω κόντρα με το δικό σου συμφέρον. Αν όμως εγώ φροντίζω για το δικό σου το συμφέρον, τότε θα είμαι δίπλα σου και το καταλαβαίνεις εσύ. Να διοτελείς, θυσιάζεται. Θυσιάζει τη δόξα του, θυσιάζει την ελευθερία του, λαβόντουλ μορφή, θυσιάζει τον εαυτό του και θα πάμε και παρακάτω. Άρα λοιπόν έπρεπε να γίνει όμοιος με τους ανθρώπους για να μπορέσει να γίνει αρχιερέας πειραστής κατά την ομοιότητα των ανθρώπων, ώστε να μπορεί, και αυτό είναι ο στόχος, να βοηθήσει τους πειραζομένους. Αυτό έχει σημασία. Πειράζεται ο νέος, η νέα, ο μεγάλος, η μικρή. Τι τον βλέπεις και λες δεν πειράζει, φεύγω εγώ εδώ, ξέρω θα είμαι καλά? Ή τον πλησιάζεις να τον βοηθήσεις? Ποιο είναι το πνεύμα, το φρόνημά σου?
εάν το φρόνημά σου δεν είναι να βοηθήσεις, δεν είσαι χριστιανός. Χριστιανούλης είσαι. Οι άνθρωποι λένε τζάμπα μάγκας. Δεν είσαι χριστιανός. Εάν το φρόνημά σου είναι να βοηθήσεις τους πειραζομένους, για να μπορείς πρέπει να έχεις πειραστεί προηγούμενα εσύ. Άρα λοιπόν να γίνεις όμοιος με τους ανθρώπους. Και όταν λέει έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, ευρέθη κατά το σχήμα ως άνθρωπος, αφού βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, και εδώ να το προσέξουμε, κατά το σχήμα, δηλαδή δεν έπαψε να είναι Θεός, μορφή ύπαρξής του ήταν το σχήμα του ανθρώπου, αλλά ήταν πάντοτε Θεός. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού? Παντοδύναμος, πάνσοφος, παντογνώστης, πανταχού παρών. Ενώ ήταν στη γη, ταυτόχρονα ήταν και στον ουρανό. Δεν έπαψε να έχει τα χαρακτηριστικά άναρχος, ατελεύτητος, αγενεολόγητος, μη έχουν αρχή και τέλος ημερών. Αυτός ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, ο Κύριος των δυνάμεων, έλαβε θούλου μορφή και ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Και αυτό είναι το μυστήριο, αδερφοί. Εμείς τώρα πώς θα βρεθούμε κατά το σχήμα ως άνθρωποι? Με επίγνωση. Ποια είναι η επίγνωσή μας? Το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Είμαστε παιδιά του Θεού του Ζώντος. Είμαστε ουρανοπολίτες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε να έχουμε το σχήμα του ανθρώπου. Δηλαδή, πράγματι επικαλούμε το όνομα του Χριστού με τη χάρη του Χριστού χωρίς έπαρση, και ο Θεός μ' ακούει, γιατί λέει όσα αν ζητήσετε το όνοματί μου, ο Πατέρας μου θα σας δώσει. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και πλημένος με το αίμα του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου, επιτιμώ το διάβολο, και ο διάβολος φεύγει. Δεν μπορεί να μ' αγγίξει. Δεν υπερηφανεύομαι γι' αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, και αυτός πρέπει κάποιος να τους βοηθήσει. Και ποιος θα τους βοηθήσει? Αυτός που γνώρισε μία βοήθεια ετοιμοτάτη που λέγεται Ιησούς Χριστός. Δηλαδή πώς θα τους βοηθήσω? Θα τους μιλήσω για τον Χριστό. Θα τους πω ότι υπάρχει κάποιος που είναι βοήθεια ετοιμοτάτη στην ταλαιπωρία σου. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να κάνει τα πάντα για σένα. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να συγχωρήσει όλες σου τις αμαρτίες και να πάρει το βάρος των αμαρτιών. Και για να το καταλάβουμε αυτό, είχα γνωρίσει μια γυναίκα που ήταν κοινή κατά τα λεγόμενα, και ήρθε και μιλήσαμε για τον Χριστό, και μου λέει άσε με εμένα. Όχι, της λέω, το αίμα του Χριστού καθαρίζει εσένα από πάσης αμαρτίας, θα σε καθαρίσει ο Χριστός. Υπάρχουν και άλλες γυναίκες στη γραφή σαν και σένα που έγιναν αγίες. Δεν ξέρω αν μ' άκουσε τι έγινε, τι δεν έγινε, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν ξέρω. Αλλά όμως, αδερφοί, πήρε ένα μήνυμα που μόνο, συγχώρεσέ με Θεέ μου, εγώ μπορούσα να της το δώσω. Μόνο εσύ μπορούσες να της το δώσεις. Κανένας άλλος. Οι άλλοι τι λένε? Φύγε από εδώ πέρα να χαθείς, δεν θέλω ούτε να σε κοιτάξω. Φτού, φτού, κολλήσω και καμιά αρρώστια.
Εσύ όμως μπορείς να της πεις ότι ο Χριστός μπορεί με το αίμα του να σε αγιάσει, να σε κάνει τέλεια, να είσαι η αγαπημένη του, να μην έχει καμία σχέση το μέλλον σου με το παρελθόν σου. Μόνο εσύ όμως μπορείς. Εάν ευρεθείς κατά το σχήμα σαν άνθρωπος και ταπεινώσεις τον εαυτό σου. Μα δεν ταπεινώσεις, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δεν μπορείς να πεις τον αμαρτωλό. Δεν μπορείς να πεις τον ταλαιπωρημένο και να σ' ακούσει. Γιατί έχει και αυτός καρδιά. Έχει και αυτός πνεύμα. Έχει και αυτός διάκριση. Και ας πούμε, τι μου λέει αυτός, δεν ξέρει. Τι, τώρα εσύ που ξέρεις από πόσες φορές το έχουμε ακούσει. Εσύ έχεις το σπίτι σου, έχεις τη γυναίκα σου, έχεις τα παιδιά σου, έχεις... Τι μπορείς να με καταλάβεις. Και λέει αλήθεια. Εάν όμως ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος και ταπεινώσεις τον εαυτό σου, τότε η καρδιά του θα το καταλάβει. Και θα το καταλάβει γιατί. Γιατί ενεργήσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός θα κάνει χάρη σε σένα, για τους ταπεινούς δίνει χάρη, και θα ενεργήσει την καρδιά του. Όταν πλησιάζουμε λοιπόν κάποιος, θα τους πλησιάζουμε κατά το σχήμα ως άνθρωποι όμοιοι με αυτόν, ταπεινώνοντας τον εαυτό μας. Είναι εύκολο? Αδύνατον. Με τη χάρη του Χριστού είναι εύκολο. Μόνο με τη χάρη του Χριστού. Ο Θεός να μας δίνει αυτή τη χάρη, αδελφοί. Ο Θεός να μας δίνει αυτή τη χάρη. Ποια είναι αυτή η χάρη? Το φρόνημα του Χριστού. Το πνεύμα του Χριστού. Που όταν το έχουμε, ο Χριστός κατοικεί μέσα μας και εμείς είμαστε νεκροί για την αμαρτία. Κάνουμε αμαρτία, ελεγχόμεθα. Το αίμα σου, Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, βόηθα με να μην το ξανακάνω. Και πρόθεση κακή να έχω και πρόθεση καλή να έχω. Έκανα λάθος, συγχώρεσέ με. Και όταν ζητάς το αίμα του Χριστού, μα ό,τι και αν έχεις κάνει, το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας και βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Και πάντοτε θα βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Και ο λόγος μας θα έχει απήχηση, γιατί δεν θα είναι λόγος ανθρώπινος, θα είναι λόγος Θεού και θα ενεργείται στις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί έχουμε, ζητάμε να έχουμε το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού. Και όταν έχουμε το φρόνημα του Χριστού, αδερφοί, για να τα πούμε όλα, κερδίζουμε τους ανθρώπους χάρη του Χριστού και για το Χριστό. Όχι για να τους κάνουμε φίλους μας, όχι για να τους κάνουμε ώστε να μας βοηθάνε. Κερδίζουμε τους ανθρώπους για να τους σώσει ο Χριστός. Κερδίζουμε ανθρώπους. Κερδίζουμε ψυχές. Όχι εμείς, αλλά ο Λόγος του Θεού που κατοικεί μέσα μας και βγαίνει δια Πνεύματος Αγίου. Ξαναδιαβάζω λοιπόν. Γενώ ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ύστερα από όλα τα άλλα, εταπείνωσε τον εαυτό του. Τώρα το να ταπεινώσει τον εαυτό σου είναι μια κουβέντα. Δεν είναι να πω πόσο ταπεινός είμαι. Δεν είναι αυτός ο ταπεινός. Ο ταπεινός είναι να μην σου χαλάει χατήρι. Ο ταπεινός είναι να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο ταπεινός είναι να του λες πάμε 2 μίλια, να με πας σπίτι μου, και εσύ να του πεις πάμε 4. Ο ταπεινός είναι αυτός που ξέρεις ότι ό,τι και να του ζητήσεις με χαρά θα σου πει ναι. Ο ταπεινός είναι ο υπάκουος. Εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπάκουος μέχρι το τέλος της ζωής του, που το τέλος της ζωής του ήταν τραγικό, όχι ως προς την ταλαιπωρία, ως προς την κατάρα. Γιατί ο Άγιος, ο αναμάρτητος, ο ευλογημένος, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά έγινε επικατάρατος. Αλλά είναι επειδή κάνει το θέλημα του Θεού
και ο Θεός μετατρέπει την κατάρα σε ευλογία. Δόξα στον Θεό. Όταν εσύ επιλέγεις την κατάρα κάνοντας το θέλημα του Θεού, τι σημαίνει αυτό? Όταν επιλέγεις την τελευταία θέση, όταν επιλέγεις τον ονειδισμό, όταν επιλέγεις να σε πούνε φανατικό, αιρετικό, να σε πούνε χαζό, να σε πούνε ό,τι θέλεις, επειδή υποτάσσεσαι στο Λόγο του Θεού, τότε με την πείρα σου θα διαπιστώσεις ότι ο Θεός θα μετατρέπει την κατάρα σε ευλογία για σένα, και την ευλογία που στέλνεις εσύ, εάν δεν ταπεινωθεί ο άλλος, σε κατάρα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Η ταπείνωσή μας να είναι αποδεδειγμένη εκ της υπακοής μας. Πώς ο άντρας είναι ταπεινός στη γυναίκα του, δεν της χαλάει χατήρι? Πώς ο άντρας, ο πατέρας είναι ταπεινός στα παιδιά του, δεν τους χαλάει χατήρι? Όμως πάντοτε εν Κυρίω, πάντοτε για το καλό τους. Όταν ο άνθρωπος όμως έχει ύφος, ιδίως όταν φωνάζει, τσακώνεται, εκεί τον έχει καβαλήσει η περηφάνεια. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Εάν δεν μπορείς να συγκρατήσεις τον εαυτό σου, για να μετανοήσεις γρήγορα. Το έχω πάθει. Όχι μια φορά, πολλές φορές. Ιδίως όταν με πνίγει το δίκαιο μου και από αυτά που έπαθα λέω. Όταν με πνίγει το δίκαιο μου αγανακτώ. Έλα όμως που δεν έχω δίκιο και αγανακτώ τζάμπα. Και τι θέλω τώρα? Διπλάσια μετάνοια, και για το λάθος και για το θυμό. Αλλά πρέπει, να απαραίτητο. Γι' αυτό και τι είναι πολύτιμο εις το Θεό? Πράω και ησύχιο πνεύμα. Και δίκιο να έχεις. Μη χάνεις την πραότητά σου με τη χάρη του Χριστού. Και δίκιο να έχεις. Μην αρχίζεις και φωνάζεις. Με ησυχία. Εν τη ησυχία και πεπιθήση θα είναι η δύναμή σου. Δεν είσαι δυνατός επειδή φωνάζεις δυνατά. Επειδή αγριεύεις, επειδή στραβώνεις και τη μούρη σου. Δεν είσαι δυνατός γι' αυτό. Δυνατός είσαι όταν είσαι πράος και ήσυχος. Και είναι η δύναμή σου. Ποια δύναμη σου? Από το Θεό. Γιατί εγώ δεν θέλω να έχω δική μου δύναμη. Τι γιατί κάνω? Άχρηστη είναι. Θέλω να έχω δύναμη από το Θεό. Η δύναμή μου να είναι ο Κύριος. Και συνεχίζει. Εταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου και θανάτου κατάρας. Μα τόσο, συγχώρεσέ με Θεέ μου για αυτό που θα πω, τόσο ανόητος ήταν και έκανε όλα αυτά. Τόσο ανόητος είμαι να κάνω αυτά, να γίνω έτσι. Δεν είναι ανοησία. Είναι πίστης και σοφία άνωθεν. Γιατί? Γι' αυτό το λόγο ο Θεός, γιατί είχε αυτό το φρόνημα, γι' αυτό το λόγο ο Θεός τον υπερύψωσε. Άρα δεν είναι χαζός που είναι πράος, ήσυχος, ταπεινός, δούλος, που εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, που υπομένει, που υποφέρει, που είναι ανιδιοτελής, που είναι υπάκουος. Δεν είναι χαζός, σοφός είναι. Γιατί αυτούς που έχουν αυτό το φρόνημα και ταπεινώνουν τον εαυτό τους, υψώνει ο Θεός. Αλλά προσέχτε, αδερφοί, γιατί υπάρχει ένα λάθος σκέψης πολλές φορές ανάμεσά μας. Όταν ταπεινωθείς θα σε υψώσει ο Θεός. Όχι. Όταν ταπεινωθείς, όχι με τη δική σου λογική, με το φρόνημα του Χριστού, για αυτή την ταπείνωση μιλάει ο Θεός, ότι τον υψώνει τον άνθρωπο. Δεν είναι να κάνεις τον ταπεινό. Δηλαδή, δεν είναι να έχεις μορφή ταπεινοφροσύνης, αλλά να έχεις την ουσία της ταπεινοφροσύνης, που είναι αυτή, το φρόνημα του Χριστού. Τότε
όχι θα σε υψώσει, θα σε υπερυψώσει ο Θεός. Δια τούτο υπερύψωσε αυτόν. Τι θα πει υπερύψωσε αυτόν? Πάνω από όλους. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας που να είναι πάνω από τον Χριστό. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι λίγο. Δεν υπάρχει κανένας. Τον υπερύψωσε ο Θεός. Και πώς τον υπερύψωσε? Δίδοντάς του, και μάλιστα προσέξτε αδερφοί, εχάρισε. Μα δεν του το έδωσε επειδή έκανε ό,τι του είπε? Αυτά τα πράγματα μόνο σαν χάρη έρχονται στον άνθρωπο. Ό,τι και να κάνεις, μα ό,τι και να κάνεις, δεν μπορεί ο Θεός, μιλάω πρώτα για τον Ιησού τον Ναζωραίο και μετά θα μιλήσω και για μας, δεν μπορεί ο Θεός να σου δώσει το υπερπάν όνομα σαν ανταμοιβή. Χάρις είναι. Χάρη έκανε ο Θεός. Μην νομίσει κανείς μας ότι αν μας ευλογεί ο Θεός είναι γιατί μας ανταποδίδει τον αγώνα μας. Χάρη είναι ότι είμαστε εδώ. Χάρις είναι που το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Χάρις είναι που διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Χάρις είναι που καταλαβαίνεις το Λόγο του Θεού. Άντε να πω ότι είναι ανταμοιβή που με βάφτισε με Πνευμάγιο. Σιγά! Χάρις είναι που μας βάφτισε με Πνευμάγιο. Και η χάρις ξεκίνησε με τον Ιησού τον Ναζωραίο, στον οποίον εχάρισε, όχι αντάμυψε. Το ξαναδιαβάζω. Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσε αυτόν και εχάρισε εις αυτόν το υπερπάν όνομα. Χάρις είναι. Ποιος έδωσε στο Θεό για να περιμένει ανταπόδοση? Ποιος άνθρωπος? Κανένας. Και ο Ιησούς τι έκανε? Το θέλημά του. Και αν όλο το θέλημα του Θεού το κάνουμε, τι να λέμε? Ποιος είμαι εγώ, έκανα όλο το θέλημα του Θεού? Όχι. Τότε γινόμαστε αχρίοι δούλοι. Και αν όλο το θέλημα του Θεού κάνεις, μην πεις τίποτα περισσότερο, αχρίος δούλος είσαι. Δεν υπάρχει, αδελφοί, από το Θεό ανταμοιβή, παρόλο που λέει ο Θεός ότι μέσα στο ταμείο σου, όταν θα σου αποκαλυφθεί εν το κρυπτό, αυτός εν το φανερό θα σου ανταποδώσει. Τι? Κατά χάρη αυτά που του ζητάς. Χάρις είναι όλα. Δεν δικαιούμεθα τίποτα. Τίποτα. Και αν στον Ιησού τον αναμάρτητο έκανε χάρη και τον ανέστησε εν τη δικαιοσύνη του, έκανε χάρη και του έδωσε το υπερπάν όνομα, σκέψου σε σένα τι κάνει ο Θεός και σε μένα. Τι κάνει ο Θεός? Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το μόνο που αξίζει να κάνουμε είναι να δοξάζουμε, να ευγνωμονούμε και να ταπεινωνόμεθα ακόμη πιο πολύ, λέγοντας αχρίοι δούλοι είμαστε. Ξέρετε τι θα πει αχρίος δούλος? Άχριστος δούλος. Γιατί άχριστος? Γιατί ό,τι και να κάνεις, χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν εφε μου δεν δίναστε να κάνετε μηδέν. Είσαι άχριστος, το ξέρεις? Κοίταξε τον καθρέφτη τη φάτσα σου και πες: είσαι άχριστος Γιώργο. Αλλά δόξα στο Θεό, γιατί ο Χριστός ήρθε στη ζωή μου. Δόξα στο Θεό. Και τι με έκανε? Χρήσιμο. Σε ποιόνε? Σε αυτούς τους οποίους με αποστέλει. Με έκανε χρήσιμο στη γυναίκα μου. Με κάνει χρήσιμο στα παιδιά μου. Αν με κάνει. Αν γίνομαι δηλαδή. Με έκανε χρήσιμο, ελπίζω, στα αδέρφια μου. Και θα μας κάνει όλους ακόμη πιο πολύ χρήσιμους. Αλλά κατά χάρη.
όχι σαν ανταπόδοση, κατά χάρη. Υπερήψωσε και έδωσε λοιπόν και χάρισε το υπερπάν όνομα σε αυτόν, και προσέξτε τώρα, για να κλείνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι επί ουρανίων, επί γήων και καταχθονίων. Θα έρθει η στιγμή που όλοι θα βρεθούν αναπολόγητοι, γιατί σε αυτόν εδόθη να κάνει κρίση. Αυτός θα κρίνει ζώντες και νεκρούς, και μπροστά σε αυτόν θα κλείνει πανγόνι. Αλλά θα είναι αναπολόγητοι, τι να πούνε. Γι' αυτό σήμερα, αδερφοί, εμείς να κλείνουμε γόνι ταπεινό μπροστά του. Σήμερα έχει αποτέλεσμα σωτηρίας και ευλογίας το να κλείνουμε γόνι στο Χριστό. Όταν γονατίζεις, δεν είναι μια παράδοση της Εκκλησίας μας. Όταν γονατίζουμε στο σπίτι μας μόνοι μας, δεν είναι κάτι που μας βολεύει για να προσευχόμαστε. Το γονάτισμα είναι ταπείνωση. Και αν δεν γονατίζουμε με τη λογική ότι ταπεινώνομαι μπροστά σε Αυτόν, καλύτερα όρθιοι να προσευχόμαστε. Το γονάτισμα δεν είναι βολική θέση προσευχής. Μπορεί να βάζουμε μαξιλαράκια, μπορεί να είναι τα γονατά μας, αλλά δεν είναι η βολική θέση προσευχής. Είναι η θέση της ταπείνωσης που απαιτείται όταν προσευχόμαστε. Τώρα, γιατί κάποτε θα είναι η θέση αυτή του γονατίσματος, θα είναι κρίση. Δεν μπορεί να σταθεί κανείς μπροστά στον Κύριο, γιατί είναι ο Κύριος που κρίνει. Αλλά τότε θα είναι προς κρίση. Όταν γονατίζεις, να ξέρεις ότι ταπεινώνεσαι μπροστά στον Χριστό. Δεν είναι τυπική διαδικασία, είναι ουσιαστικότατη λατρεία προς το Θεό. Γι' αυτό στη Γραφή γονατίζανε οι άνθρωποι με επίγνωση. Μη γέννη το να γονατίζουμε από καλοπέραση ή από βόλεμα. Ο Θεός να μας φυλάει. Θα κλείνει λοιπόν παγώνι επ' ουρανίων και επ' γήων και καταχθονίων, και το αποτέλεσμα του γονατίσματός μας είναι να ομολογήσουμε ταπεινά ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Δηλαδή, δεν είναι Κύριος, είναι Κύριος εις δόξαν Θεού. Είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Είναι ο Κύριος μπροστά στον οποίο θα κλείνει πανγόνι επ' ουρανίων, επ' γήων και καταχθονίων. Αλλά είναι Κύριος εις δόξαν Θεού. Εσύ τι είσαι? Είσαι με τη ζωή σου εις δόξαν Θεού? Απαραίτητο. Ταπεινώνομαι, επικαλούμε το όνομα του Χριστού, γιατί θέλω να δοξάσω τον Πατέρα μου τον ουράνιο. Αμήν.